Νομίζω... Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε σοκαρισμένοι όπως όλοι, είναι πολύ δύσκολη μέρα. Όχι γιατί πραγματικά κάθε φορά που ακούμε για ένα τροχαίο, γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους. Και αυτό πάντα πονάει, πληγώνει, είναι πολύ πικρό όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους. Σήμερα βγαίνει προς τα έξω περισσότερο, γιατί μιλάμε για έναν αγαπημένο τραγουδιστή, έναν νέο άνθρωπο που είναι ο Παντελής Παντελίδης. Μόλις έφτασα στη Φραγκφούρτη, αυτή τη στιγμή μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, είμαι συγκλονισμένος, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αυτό το παιδί ήρθε, έκανε ταραχή και έφυγε. Έχω να πω μόνο καλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Σας μιλάω και σπάει η καρδιά μου μέσα μου αυτή τη στιγμή, γιατί το γνώρισα και από κοντά. Ξέρω τι παιδί ήταν, πάρα πολύ καλό παιδί. Έχετε συνεργαστεί? Παιδί. Έχω συνεργαστεί. Να σας πω κάτι, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Αλήθεια, σου λέω, δεν έχω κάτι άλλο. Να πω, είμαι συγκλονισμένος, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Να σε αφήσουμε, Γιάννη. Και δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Τώρα μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο και τώρα με πήραν τηλέφωνο. Βασικά, με παίρνανε, ναι. Είναι αυτό. Τροχαίο. Συγγνώμη, είμαι λίγο, έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω, έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Είμαι συγκλονισμένος. Και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, όλοι έχουμε σοκαριστεί. Επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ αγαπητός. Πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο. Και πολύ αυτό που τα λένε για τον Παντελή. Το γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που είπε πριν ο Γιάννης. Τον γνωρίσαμε, έκανε μια ταραχή